Ο Πόρος είναι ένα όμορφο καταπράσινο νησί του Αργοσαρονικού, ιδανικός προορισμός για Σαββατοκύριακο και ήσυχες διακοπές κοντά στην Πελοπόννησο. Έχουμε τουρίστες ήδη από τα τέλη Μαρτίου σιγά σιγά, από το Πάσχα μπορώ να πω ακόμα περισσότερο. Τα Σαββατοκύριακα είναι γεμάτα και ειδικά του Αγίου Πνεύματος τώρα είναι κατεξοχήν Σαββατοκύριακο που το νησί βουλιάζει, όπως και όλα τα κοντινά νησιά της Αθήνας. Τα μηνύματα που παίρνουμε από το καλοκαίρι είναι και αυτά πάρα πολύ αισιόδοξα, δηλαδή ακούω για πληρότητες και για ανθρώπους που ψάχνουν να βρούνε να κλείσουν το μάτι, ας πούμε, ειδικά τον Αύγουστο και αυτή τη στιγμή δεν βρίσκουν. Όπως επιβεβαιώνει ο Δήμαρχος, τα τριήμερα από τους επισκέπτες έχουν ήδη ξεκινήσει και αυτό που ευελπιστούν όλοι από τους επόμενους μήνες είναι να γεμίσει το νησί. Ο δικός μας στόχος είναι, προφανώς δεν αρκούμαστε στο να είναι το νησί γεμάτο τον Αύγουστο ή τα Σαββατοκύριακα. Το θέμα είναι να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο. Νομίζω ότι όλοι οι προορισμοί αυτό επιδιώκουν. Και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε κάνει αρκετές κινήσεις. Λειτουργεί το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών του Πόρου, το οποίο είναι ένα έργο και στο πεδίο, δηλαδή αναδείχθηκαν και καθαρίστηκαν τα μονοπάτια. Διαδικασίες που προβλέπονται έχουν ταυτότητα, υπάρχει στο σελίδα πλέον που αυτό το κοινό που κάνει πεζοπορικές διαδρομές μπορεί να βρει τα μονοπάτια και να διαλέξει τον προορισμό και για αυτό το λόγο. Οι καιρικές συνθήκες παίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά στην κίνηση στα νησιά, ιδιαίτερα σε αυτά που είναι μία ανάσα από την στεριά, όπως ο Πόρος. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή μιλάω για Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, θα είναι τα μεγάλα διαστήματα με ήλιο στις περισσότερες περιοχές. Κάποιες μπόρες περιμένουμε, αλλά στα πιο ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδος. Δεν περιμένουμε δηλαδή βροχές στην Πάτρα, ας πούμε, ή σε άλλα αστικά κέντρα. Επίσης θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Να σας πω ότι η θερμοκρασία θα ίσως ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, θα φτάσει 32 σε περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου, όπως είναι η Ηλία, αλλά και στη Θεσσαλία, 28 με 29 στην Αττική την Κυριακή και τη Δευτέρα. Αυτό που ευελπιστούν όλοι είναι να υπάρχει κόσμος ώστε να λειτουργήσουν σωστά οι επιχειρήσεις και να καταφέρουν να μείνουν ανοιχτές.